Γιώργος Δρακάς, πολιτικός επιστήμονας, αρθρογράφος και συγγραφέας, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε στο News Hub, κύριε Δρακά. Γεια σας, κύριε Δημοπολίτη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Παρατηρείτε, κύριε Δρακά, το τελευταίο διάστημα μια έντονη υποχώρηση της Δύσης. Το παλιό μονοπωλικό σύστημα έχει οπισθοχωρήσει, βλέπουμε ένα νέο πολυπολισμό και διαγράφεται στο διεθνές σύστημα και από την άλλη έχουμε μια σύγκληση δυνάμεων ανατολικά από τη Ρωσία, την Κίνα, την Τουρκία και το Ιράν. Θα ήθελα να μας πείτε πώς σχολιάζετε αυτές τις εξελίξεις. Ναι, καταρχάς θα πρέπει να αναλογιστούμε πόσο πραγματικά πολυπολικός είναι ένας κόσμος όπου αυτές οι δυνάμεις που αναφέρατε, έτσι, η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρκία, το Ιράν, συγκλίνουν όλες σε μία ατζέντα. Μία ατζέντα αναθεωρητισμού, επεκτατισμού, αντιδημοκρατίας αυταρχικών καθεστώτων και μάλιστα, για παράδειγμα, η Κίνα ή η Ρωσία, ακόμα και η Τουρκία, κάνουν προσπάθειες να εξάγουν αυτόν τον αυταρχισμό. Η Αφρική είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα με τα διάφορα πραξικοπήματα πίσω από τα οποία κρύβονταν οι δυνάμεις αυτές. Επομένως, είναι άραγε πολυπολικός ο κόσμος μας ή δημιουργείται ένας νέος ατελής διπολισμός όπου από την πλευρά έχουμε τη Δύση η οποία δεν βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αντιμετωπίζει ένα ρεύμα αυτοαφισβήτησης στο εσωτερικό της, αυτό που λέμε woke επιτίθεται στο δυτικό πολιτισμό και από την άλλη έχουμε απ' έξω τις δυνάμεις αυτές τις οποίες θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε και ως προς το τι κόσμο θέλουν να φέρουν, έτσι, και το τι σύστημα θέλουν να οργανώσουν, οι οποίες θεωρούν ότι είναι το τέλος της δυτικής ηγεμονίας, αλλά εστιάζουν κυρίως, αν θέλετε, στα οικουμενικά στοιχεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού ή του δυτικού πολιτισμού, τα οποία έχουν και θετική έκφραση. Διότι η Δύση δεν είναι μόνο το κακό, έτσι. Στους τελευταίους δύο αιώνες, μέσα από αγώνες, τρομακτικές συγκρούσεις και εμπειρίες τραγικές, πέτυχε έναν βαθμό εκδημοκρατισμού, έναν βαθμό συλλογικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, την ελευθερία της έκφρασης και ούτω καθεξής. Πολύ συχνά οι επίθεσεις που κάνουν τα καθεστώτα αυτά γίνονται σε αυτές ακριβώς τις αξίες και ταυτοχρόνως έχουμε στο εσωτερικό της Δύσης ένα ρεύμα που επιτίθεται στις ίδιες αξίες λέγοντας ότι είναι προσχηματικές και στην ουσία έρχονται να καλύψουν το κακό το οποίο συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τον δυτικό πολιτισμό. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ, έτσι, ενώ δηλαδή από την Ανατολή όλο αυτό ισχυροποιείται ως ταυτότητα και επιθετική κίνηση προς τη Δύση, από τη Δύση είναι το αντίστροφο. Από το εσωτερικό της Δύσης υπάρχει μια κατατριβή εσωτερική όσον αφορά το θέμα της ταυτότητας, έτσι. Και αυτό θα πρέπει να το εντάξουμε στο σχήμα της παρακμής της Δύσης. Δηλαδή, επί της ουσίας, και άμα θέλουμε να το δούμε ως σπίτι, αυτό συνεπάγεται ότι προς το παρόν η Δύση εμπειλώνει μια δυναμία στο να υπερασπιστεί τον εαυτό της και στο πεδίο των αξιών και του πολιτισμού, ακριβώς διότι αυτή η προσπάθεια υπονομεύεται από τα μέσα και τα παραδοσιακά και υπονομεύεται κατεξοχήν στα παραδοσιακά κέντρα ισχύως της Δύσης, για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στις ευρωπαϊκές εκείνες δυνάμεις, οι οποίες ήταν πάλι ποτέ μεγάλες δυνάμεις. Την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε ότι στην περιφέρεια της Ευρώπης, για παράδειγμα στην Ουκρανία, στη Φιλανδία, στη Σκανδιναβία, συντελείται μια αντίστροφη κίνηση. Δηλαδή εκεί οι ευρωπαϊκές αξίες λεγόμενες και έχουν άλλο περιεχόμενο ή σταδιακά τείνουν να αποκτήσουν άλλο περιεχόμενο. Για στην Ανατολική Ευρώπη λογίζονται σε αντιπαράθεση με τον δεσποτισμό της Ρωσίας, τον επεκτατισμό της και ούτω καθεξής. Οι ίδιες λοιπόν αξίες έχουν διαφορετικό περιεχόμενο στις ακριτικές περιοχές, στον ακριτικό χώρο της Ευρώπης και εκεί ακριβώς είναι που συντελείται και μια ανανέωση των αξιών αυτών. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία για την Δύση και ιστορικά, αν θέλετε, πάντοτε
η άνεμη της ανανέωσης ερχόταν από την περιφέρεια, εφόσον το κέντρο είχε κορεστεί. Χαρακτηριστικά ακόμα και στη ρωμαϊκή περίοδο, έτσι, όπου η Ρώμη ήταν σε μια διαδικασία παρακμής, η ανανέωση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήρθε από τις ανατολικές της περιφέρειες, οι οποίες αντιμετώπιζαν πρώτες, και αναφέρομαι φυσικά στο Βυζάντιο, την επιβολή εκτός αυτοκρατορίας. Κατά συνέπεια, σήμερα δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Σίγουρο είναι ότι η μεγάλη αδυναμία της Δύσης, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις αναθεωρητικές απόπειρες και από την Ρωσία αλλά και από την Τουρκία, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο σε ό,τι αφορά στη Δύση. Κανείς δεν παραδέχεται ανοιχτά τον ξεκάθαρα επεκτατικό χαρακτήρα που έχει η πολιτική του Ερντογάν. Μιλάει ανοιχτά για τουρκικό οίκο πρώτο αιώνα και για παράδειγμα στη σύγκρουση, σε ό,τι αφορά στη σύγκρουση στη Γάζα, όχι μόνο παίρνει ανοιχτά ουσιαστικά τη θέση της Χαμάς και υποστηρίζει τη Χαμάς, αλλά ταυτοχρόνως ο Ερντογάν λέει ότι στη Γάζα διεξάγεται μια σύγκρουση της Ημισελήνου με το Σταυρό. Αυτό κανείς ακόμα δεν το παραδέχεται ανοιχτά, ούτε στην Ευρώπη, ούτε και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και άρα είναι το πρόβλημα της Δύσης, προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της, είναι το χήν εσωτερικό. Εκεί είναι η μεγάλη της αδυναμία και εκεί ακριβώς είναι που η Ρωσία και η Τουρκία υπολογίζει και ποντάρει και υποδαβλίζει, δηλαδή στο πρόβλημα της ενότητας που έχει της εσωτερικής η Δύση, προκειμένου να οξύνει τον ανταγωνισμό για αυτούς αποτελέσματα. Ένα άλλο που ήθελα να συζητήσουμε που επηρεάζει το γεωπολιτικό ανάγλυφο και τις επιμέρους πολιτικές είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Τις τελευταίες μέρες είδαμε να εξελίσσεται μπροστά μας όλο αυτό το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, με την εταιρεία OpenAI, την απόλυση και την επαναφορά του ιδρυτή του προγράμματος ChatGPT. Αυτό το περιστατικό αυξάνει τις ανησυχίες για την ανεξέλεκτη ανάπτυξη των τεχνολογιών και θα ήθελα να μας πείτε πώς επηρεάζει αυτό το πράγμα την κοινωνία και τον άνθρωπο και κυρίως πώς θα επηρεάσει την πολιτική ατζέντα από το κυμπρός. Νομίζω ότι υπάρχουν τρία επίπεδα τα οποία προκαλούν ανησυχία αυτή τη στιγμή και χρειάζεται να μπουν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης προκειμένου σιγά σιγά και όχι τόσο σιγά να αναπτυχθούν και πολιτικές διαχείρισης και αντιμετώπισης. Το ένα το επίπεδο αφορά στο ενδεχόμενο οι τεχνολογίες, όπως καταρχήν συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, να οδηγηθούν σε ένα επίπεδο όπου πλέον θα λειτουργούν ανεξέλεγκτα, οι άνθρωποι που θα αναπτύσσουν να χάσουν τον έλεγχο αυτής της διαδικασίας και άρα να βρεθούμε μπροστά σε τεχνολογικά ατυχήματα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, που δεν έχουμε αντικρίσει ποτέ ξανά στην ιστορία, και αυτό είναι ένα ρίσκο το οποίο είναι υπαρκτό και θα πρέπει σταδιακά όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κράτη να το έχουν υπόψη τους. Το δεύτερο επίπεδο το οποίο υπάρχει δηλώνεται ανησυχία είναι στο επίπεδο των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών, δηλαδή η αλματώδης ανάπτυξη αυτών των εργαλείων και των τεχνικών μέσων, δίχως να υπάρξει μια αναπροσαρμογή του τρόπου παραγωγής και εργασίας των ανθρώπων, θα καταστήσει ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς εργασίας οικονομικά άχρηστο. Δηλαδή θα καταργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας που δεν αφορούν μόνο στις χειρονακτικές εργασίες, αφορούν και σε διανοητικές εργασίες ρουτίνες. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση από την πλευρά του κράτους προκειμένου να αναπροσαρμοστεί ο τρόπος που εργαζόμαστε, έτσι ώστε να μην μείνουν ολόκληρα στρώματα της κοινωνίας έξω από το οικονομικό παιχνίδι. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αποφασιστική ενίσχυση της εκπαίδευσης και της τεχνικής παιδείας, έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα στα στρώματα αυτά που πλέον η δουλειά που έκανα σταδιακά καταργείται, να αναβαθμίσουν το ρόλο τους μέσα σε μια οικονομία η οποία θα έχει άλλη τεχνολογική σύνθεση.
Στο δεύτερο, σε αυτό το επίπεδο τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις θα πρέπει να εντάξουμε και τον παράγοντα των πολιτικών επιπτώσεων. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι το τεχνολογικό άλμα το πρόσφατο αυξάνει εντυπωσιακά τις δυνατότητες επιτήρησης και ελέγχου των πληθυσμών. Και άρα πλήττει ή μάλλον είναι σε θέση να πλήξει θεμελιώδη δικαιώματα πολιτικά και κοινωνικά. Και αυτό επίσης, και επειδή ακριβώς αυτό το τεχνολογικό άλμα βρίσκεται στα χέρια ιδιωτικών εταιριών και πολύ συχνά τα κράτη είναι αδύναμα να παρέμβουν, θέτει ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα δημοκρατίας, έτσι, και διαφύλαξης των θεμελιωδών ελευθεριών. Αυτό, και δεν είναι τυχαίο... Ναι. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Αυτό πάντως το είδαμε πρόσφατα και στην Αμερική και με το σκάνδαλο που έγινε επειδή με τις εκλογές που είχαμε... Υπάρχει το σενάριο ότι ο Τραμπ έλεξε πάρα πολλά προφίλ και έφτιαχνε ανάλογα τις ειδήσεις προκειμένου να τα επηρεάσει. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η Twitter, ας πούμε τότε, το σημερινό X, απέκλεισε τον πρόεδρο της υπερδύναμης, ας πούμε, Αμερικής, επειδή θεώρησε ότι οι δηλώσεις του δεν είναι συμβασμένες με το ηθικό πλαίσιο λειτουργίας. Θα είναι δηλαδή μια ιδιωτική εταιρεία να βγάζει εκτός έναν, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί, ας πούμε, με το περιεχόμενο, αλλά να βγάζει εκτός συζήτησης εκατομμυρίων ανθρώπων τον πρόεδρο, ας πούμε, της Αμερικής. Και όχι μόνο αυτό, είναι αποδεδειγμένο ότι, για παράδειγμα, υπήρξε ανάπτυξη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στις διαδικασίες των Αμερικανικών εκλογών του 2016 μέσα από διακίνηση ψευδών ειδήσεων, από κατασκευασμένα προφίλ, από μαζικές αποστολές χιλιάδων μηνυμάτων ή προβολές συγκεκριμένων δημοσιευμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι όμως το ένα κομμάτι. Το άλλο αφορά την επιτήρηση και στις τεχνολογίες επιτήρησης, αναγνώρισης προσώπου και ούτω καθεξής. Και ένα τρίτο κομμάτι αφορά στη διαχείριση των μεγαδεδομένων. Η ίδια μας η δραστηριότητα στον ψηφιακό κόσμο αφήνει πίσω τη σύχνη που προκύπτουν με τη μορφή μεγαδεδομένων και η ανάλυσή τους οδηγεί και στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς μας σε μεγάλο βαθμό και των προτιμήσεών μας, των πολιτικών, των καταναλωτικών και ούτω καθεξής, και άρα δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα αυτά να διατηρεί ένα προβάδισμα απέναντί μας. Και αυτές οι τάσεις εκδηλώνεται εντονότερα έξω από τη Δύση, όπως για παράδειγμα στην Κίνα. Η Κίνα αυτή τη στιγμή, εκτός ότι έχει εισάγει εργαλεία επιτήρησης και ελέγχου των πληθυσμών στις πόλεις μέσα της δικής της, εξάγει αυτές τις τεχνολογίες και σε αυταρχικά καθεστώτα στην Αφρική. Σε αντίθεση στη Δύση και γενικότερα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, επειδή έχουμε αυτό το υπόβαθρο του σεβασμού στην ατομικότητα του καθενός, στις ελευθερίες του, στα δικαιώματά του και ούτω καθεξής, υπάρχει ακόμα ένα ανάχωμα που εξαναγκάζει τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες να μπουν σε μια διαδικασία περιορισμού. Και αυτό είναι ουσιαστικά από την παράδοσή μας έρχεται. Έτσι, που είναι μια παράδοση σεβασμού στο πλαίσιο του ελληνικού πολιτισμού του ανθρώπινου προσώπου. Αυτό που λέτε το έχουμε δει και στο τελευταίο διάστημα με τα μεγάλα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Google και σε άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς έτσι αχειραγώγηση της αγοράς. Έξω από αυτά τα πλαίσια, τα πολιτιστικά, η εξέλιξη ενδεχομένως να είναι ακόμα πιο ανεξέλεγκτη. Αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και το τρίτο επίπεδο είναι το ανθρωπολογικό, με την έννοια ότι αυτά τα τεχνολογικά άλματα δημιουργούν πλέον δυνατότητες στην ανθρωπότητα και σε όποιον ελέγχει ουσιαστικά αυτές τις τεχνολογίες να επέμβει αποφασιστικά και στην ανθρώπινη βιολογία και στον άνθρωπο ως είδος. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι και πάλι μπορούμε να βρεθούμε ενώπιον ενός απροσδόκητου τεχνολογικού ατυχήματος, το οποίο θα είναι ανεξέλεγκτο και δεν γνωρίζουμε τις συνέπειες του αφενός. Και αφετέρου, είναι πιθανόν, επειδή ακριβώς
δεν ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλοι ταυτοχρόνως έχουν την ίδια πρόσβαση σε αυτές τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Είναι πολύ πιθανό στο μέλλον οι κοινωνικές αντιθέσεις και οι ταξικές διαφορές να αποκτήσουν και μια τέτοια διάσταση. Δηλαδή, είναι ένας φιλόσοφος, ο Γιουβάλ Χαράρη, που έχει κυκλοφορήσει μερικά εκλεκτικά βιβλία, το ένα αφορά τις δυνατότητες αυτές της τεχνολογίας, μιλάει για το Homo Deus, τον ανθρωποθεό, και πώς ορίζει τον ανθρωποθεό, ότι θα έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζει την ίδια του την ύπαρξη κατά το δοκούν, χρησιμοποιώντας αυτά τα νέα τεχνικά μέσα. Λοιπόν, θα υπάρχουν, είναι πιθανό πλέον το σενάριο όπου οι τάξεις που έχουν την ισχύ και τον πλούτο να πραγματοποιούν επεμβάσεις και σε αυτό το επίπεδο, με συνέπεια πλέον οι κοινωνικές ανισότητες να αποκτήσουν και βιολογική βάση. Αυτό πάντως επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά, νομίζω φέτος, πριν από μερικούς μήνες, που η εταιρεία που κάνει εμφυτεύσεις chips στο σώμα και ιδιαίτερα στον εγκέφαλο, που ιδιοκτήτης είναι ο Elon Musk, πήρε για πρώτη φορά άδεια από το FDA, τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, για να προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες. Θέλω να κλείσουμε λίγο με το θέμα της ευθύνης σε όλο αυτό το οποίο κουβεντιάζεται. Πρόσφατα, μάλλον είναι ήδη δύο χρόνια που έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο ο Ιωσήφ Σφάκης, ο Έλληνας νομπελίστας της πληροφορικής, και αναφέρεται σε ένα σημείο για αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, για την ευθύνη. Δηλαδή ότι μέχρι πρότινος, για το οτιδήποτε ήθελε να κυκλοφορήσει στην αγορά η κάθε εταιρεία, υπήρχε ένας οργανισμός πιστοποίησης που έκρινε αν πρέπει ή δεν πρέπει. Επειδή τώρα, όπως εξηγεί ο Ιωσήφ Σφάκης στο βιβλίο του, η τεχνολογική κολοσσίπα είναι πολύ πιο μπροστά από τα κράτη, δεν υπάρχουν εταιρείες και οργανισμοί να δώσουν πιστοποίηση ασφάλειας, οπότε αυτές οι εταιρείες αυτοπιστοποιούνται. Αυτό τώρα, όπως το βλέπουμε, τι σημαίνει? Ότι αν είχαμε το παλιό καθεστώς μια εταιρεία που φτιάχνει αεροπλάνα ή αυτοκίνητα, ας πούμε, και είχαμε ένα ατύχημα, έκλεινε, ενώ τώρα θα μπορεί να αποζημιώσει τα θύματα και να προχωρήσει. Πόσο δυσίωνο κάνει το μέλλον αυτό που περιγράφει ο Ιωσήφ Σφάκης στο βιβλίο του, σε συνάρτηση με όλα αυτά που έχετε περιγράψει? Αργά ή γρήγορα, επάνω σε αυτό που λέτε, οι κοινωνίες μας θα βρεθούν σε ένα δίλημα. Είτε η τεχνολογία θα αφήσει ανεξέλεγκτους, και το ίδιο το κράτος, έτσι, είτε θα αφαιθούν ανεξέλεγκτοι αυτοί οι τεχνολογικοί κολοσσοί, πράγμα που σημαίνει ότι θα συσσωρεύσουν και πολιτική ισχύ και θα αμφισβητήσουν το μονοπόλιο του κράτους στην εξουσία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα οδηγηθούν σε μια κατάσταση όπως ήταν ο Μεσαίωνας στην Ευρώπη, όπου το κράτος δεν είχε την απόλυτη ισχύ και υπήρχαν κομμάτια της αριστοκρατίας που ουσιαστικά υποκαθιστούσαν σε ορισμένες επικράτειες το κράτος. Σήμερα οι επικράτειες αυτές μπορεί να μην είναι εδαφικές και να αφορούν τμήματα της οικονομίας ή κομμάτια του συλλογικού και ατομικού μας βίου. Αυτό, αν θέλετε, θα ήταν μια μεγάλη οπισθοδρόμηση. Είτε θα επέμβουν αποφασιστικά για να ελέγξουν το ολιγοπόλιο και τις καταστάσεις ανεξέλεγκτης συσσόρευσης ισχύως, οι οποίες ήδη τις βλέπουμε να εξελίσσονται σε αυτούς τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Θέλω να πιστεύω και νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την αρχή της μίας των κρατών. Έτσι, και ότι θα πρέπει να παραμείνουν υπό τον έλεγχο μιας κρατικής εξουσίας, η οποία υπό προϋποθέσεις και αν λάβουμε υπόψη και την πολιτική μας παράδοση, οφείλει να λογοδοτεί δημοκρατικά και υπόκειται στη λαϊκή εντολή. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι η αντίδραση της κοινωνίας θα είναι δυναμική, που το σώστε αυτά τα μαύρα σύννεφα του μέλλοντος να μην έρθουν. Κύριε Ρακά, το θετικό πάντως, ναι, συγγνώμη και για να κλείσω, το θετικό είναι ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες έχουν πυροδοτήσει κινήματα που θέτουν αυτά τα ζητήματα και διεκδικούν έναν πολιτικό δημοκρατικό έλεγχο. Δηλαδή, ακόμα και κομμάτια ανθρώπων που δεν είναι ιδιοκτήτες, φυσικά είναι μικρά ή μεσαία στελέχη, αναπτύσσουν μια πολύ έντονη πολιτική δραστηριότητα, τασόμενη στο πλευρό της κοινωνίας.
Και αυτό είναι μία από τα αισιόδοξα στοιχεία που μπορούμε να διαπιστώσουμε σήμερα. Μάλιστα, αυτό το αισιόδοξο θα κρατήσουμε και θα κλείσουμε, κύριε Ρακά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.